Θεωρώ ότι έχεις και κάποιες ευαισθησίες πολύ έντονες. Λουί μου, θέλω να κοιτάξεις λίγο στην οθόνη. 1981 είναι αυτή η φωτογραφία, στο σπίτι της γιαγιάς του, η οποία τον επρόσεχε. Εδώ είναι στην Κούνια πάλι της γιαγιάς του. Το 82 είχε πάει νηπιαγωγείο τότε ο Λουίς και ερχόταν, και μόλις ερχόταν πήγαινε στην Κούνια. 1984, στο στρατόπεδο στην Κοκκινοτρεμιθιά, μαζί με την καταδερφή του Ανδρέα. Εδώ ο Λουίς ξεκινά την καριέρα του σαν τραγουδιστής. 1984 στους Αγίους Τριμηθιάς. Τούτη αγάπη και τούτη αγκαλιά όπως έπρεπε να ήταν από κάθε πατέρα και από κάθε μητέρα. Και η μάμα μας ήταν αρκετά διαστήματα στο εξωτερικό. Εν τούτης δεν νιώθαμε ποτέ ότι ήταν μακριά μας. Σαν οικογένεια τούτον αποφασίσαμε. Είχαμε δύο επιλογές, παπά. Ναι, ή θα το πολεμήσουμε ή θα παλέψουμε ή όχι. Αυτή η φωτογραφία είναι οικογενειακή. Είναι την ημέρα που έκαναμε τα στολίσματα στο γάμο του Λούι. Πράγματι είναι συγκινητική φωτογραφία. Μας φέρνει αναμνήσεις χαρμολύπης. Είμαστε η οικογένεια τώρα μαζί. Είναι η μάμα του, ο Λούις, εγώ, ο Ανδρέας και ο μικρός ο σκύλος μας, ο οποίος είχαμε και τρομερή αδυναμία. Η συμπεριφορά της Χρήστας όσον αφορούσε το πρόβλημα της, μας βοηθούσε εμάς σαν οικογένεια να μπορέσουμε να σταθούμε και να λειτουργήσουμε. Είναι τόση απίστευτη δύναμη που αντλούσε η ίδια προς εμάς, που πραγματικά πρέπει να το ζεις για να αντιληφθείς τη θετικότητα που μπορεί να σου μεταδώσει κάποιος, μέσα από τον πόνο του. Δεν είναι το θέμα της επιτυχίας του Λουί που με στεναχωρεί περισσότερο, το ότι δεν έζησε να δει τα εγγονάκια της. Τούτο με στεναχωρεί και με πληγώνει πάρα πολύ. Γιατί ο Λουίς και ο Ανδρέας εφτάσανε, ζήσαν και είδα ποια ήταν. Τα εγγονάκια μόνο από αυτά τα οποία λέμε εμείς πιάνουν την εικόνα της και μπορούν να αντιληφθούν ποια και πώς θα ήταν η γιαγιά τους. Εγώ είμαι σίγουρος ότι βλέπει, αισθάνεται και χαίρεται για τον Λουί. Ο ίδιος ο Λουίς πιστεύω ότι έχει μια επικοινωνία μαζί της πιο έντονη από ότι ακόμα και εγώ. Και είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα. Ότι βλέπει και είναι ευτυχισμένη και χαρούμενη και που είναι για την επιτυχία και γενικότερα για την οικογένεια μας και το πώς μεγαλώνουμε ακόμα και τα ίδια μας τα μωρά. Το αγαπημένο τραγούδι της μάμας του ήταν το «Μερτικό μου από τη ζωή». Χαρά. Αυτό θα τραγουδήσει και αυτό θα της αφιέρωσε. Μπορώ. Μας το τραγουδήσεις. Το μερτικό μου απ' τη χαρά μου το έχουν πάρει άλλοι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω. Όσο η καρδιά για λαχταρά, δεν θα ξαναγαπήσω. Oh,
Ήταν στον τόνο μου. Ήταν στον τόνο σου του Λουί μου. Ήταν έκτακτο γι' αυτό. Εντάξει. Δύσανα πλήρωτο τον καιρό της μάνας. Εντάξει. Κοίταξα, είπα πολλές φορές ότι η μάνα είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο στην οικογένεια. Τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η μάνα είναι η μάνα. Οπότε, και έτσι για το ελαφρύνουμε λίγο, πώς θα το καταλάβεις τούτο. Αν πάει να πει του παπά σου, παπά έχω ένα πρόβλημα, δεν μου σου λέει ο παπά σου 9 φορές στις 10, πήγαινε στη μάμα σου. Οπότε, για μένα τουλάχιστον προσωπικά, η μάντζο, η αγιά, ο παππού σημαντική, και οι συγγενείς, οι θείοι που είναι κοντά, αλλά η μάνα είναι η μάνα. Τέλος. Θέλω να δεις ακόμα κάτι. Ήταν παράξενα τα συναισθήματα και των παιδιών μου και της μητέρας μου, του πατέρα μου, επανικοβληθήκαν και μπορώ να πω ότι εγώ τους στήριξα. Πώς? Με ό,τι μου έλεγαν στην Αμερική βασικά η ψυχολόγος μου, τα μετέφερα εγώ με τον τρόπο μου στους γονείς μου, στα παιδιά μου, στο σύζυγό μου. Δεν είναι το τέλος. Δεν ήθελα να ξέρω όμως ότι στην Κύπρο υπάρχουν άτομα τα οποία κλαίνε για μένα. Ήταν ο μικρός στο δημοτικό, το αντιμετώπιζε σαν ένα μωρό 10 χρονών, ήξερε ότι η μάμα του είχε καρκίνο, ήταν στην Αμερική, ήταν με τη γιαγιά των παππούν των παπάν. Ήταν πιο μικρός, δεν ήταν η ηλικία εκείνη που θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Η σοβαρότητα ήταν στον πιο μεγάλο μου γιο, ο οποίος ήταν 14 χρονών, ήταν στην εφηβεία, αλλά ευχαριστώ τον Θεό ότι ήταν σε έναν ιδιωτικό σχολείο. Ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου, η οικογένεια του όλη, ο σύνδεσμος γονέων, αγκαλιάσαν με τέτοια αγάπη το γιο μου και εμέναν την ίδια που ήμουν στην Αμερική, που ήμουν ήσυχη ότι ο γιος μου ήταν σε καλά χέρια. Ήταν μια συνέντευξη που είχε δώσει στον Κώσταντο Γενάρη. Και τόλμησε η μάμα σου τότε να μιλήσει για τον το θέμα. Ναι. Μπορεί να τολμούσαν πολύ να μπορούν να μιλήσουν. Πρέπει να ήταν το αρχές του 2000 περίπου. Και εγώ τη νομίζω αν και ο παπάς πίστευκε ότι είναι πιο μετά, λίγο πιο μετά, το 3. Εντάξει, δεν ήθελα το πράγμα, δεν το έβρισκα. Κοιτάξτε, Λουί, μετά πρέπει να ευχαριστήσουμε το ραδιοφωνικό ρύθμα Κύπρου, γιατί δώσαμε μας το που το αρχείο του ΡΙΚ το συγκεκριμένο. Θέλω να το έχω και εγώ σε έναν τίτλο. Βεβαίως, μα ήδη έχουμε μπει στον παπά σου ότι να σας το δώσουμε. Γιατί είχα το παλιά σε έναν DVD και δεν το έβρισκα και θέλω. Μαχήτρια μεγάλη η μητέρα σας. Τούτο που είχα πει και στη συνέντευξη είναι ότι έπρεπε κάποιος να είναι δίπλα της για να καταλάβει. Έχετε όμως πολλά όμορφες μνήμες από τη, από τη μάνα σας, πολλά έτσι. Εστάθηκε γενναία σε ζωή που είχε να αντιμετωπίσει. Ναι, ναι. Και σκέφτε τους σας πάρα πολλά, γιατί είχε την ειδική σας την έννοια. Μπορείτε να φαντάστε. Εμπράγματα που μπορούμε να πούμε στον αέρα, δηλαδή. Εν τω μόνο παπά σε χαρμολύπη, καταλάβες, οπότε πολλά παραπάνω οι χαρούμενες στιγμές που είχαμε μαζί της, παρά οι λυπημένες, οπότε ναι. Μάλιστα. Λοιπόν,